Δώσατε έναν μεγάλο αγώνα από το 2014 και καταφέρατε να καθαρίσετε τους εργολάβους. Ήταν η φράση της Κωνσταντίνας Κούνεβα που ξεσήκωσε έντονα χειροκροτήματα από τις 39 καθαρίστριες του νοσοκομείου Τρικάλων που εδώ και έναν χρόνο εργάζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας απευθείας με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στις καθαρίστριες και τους εργαζόμενους. Εκείνους που δεν έχουν απαλλαγεί ακόμη από το ζυγό των εργολάβων. Με την ευχή και την προσδοκία σύντομα να αποκατασταθούν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Οι καθαρίστριες γιόρτασαν τη βελτίωση της εργασιακής τους πορείας με μια γυναίκα εμβληματική για τους εργατικούς της αγώνες, την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Σήμερα η κυρία Κούνεβα είναι μία από τις εκπροσώπους του ελληνικού λαού στο Ευρωκοινοβούλιο. Και από όσο γνωρίζουμε και μαθαίνουμε, συνεχίζει από τη θέση αυτή να μάχεται για τον κλάδο μας. Η κυρία Κούνεβα από το πρώτο νοσοκομείο της χώρας που προχώρησε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, αυτό των Τρικάλων, τόνισε ότι η όλη διαδικασία έχει πλέον προχωρήσει για το 50% των νοσοκομείων της χώρας. Είσαστε το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας που ανοίξε τον δρόμο εφαρμόζοντας τον νέο νόμο μαζί με το νοσοκομείο Καλαμάτας για να ακολουθήσει μετά ο εμβολιασμός, η Άγια Αναργύρου και πολλά άλλα νοσοκομεία που έως τώρα είναι περίπου 50% από τα νοσοκομεία της Ελλάδας. Με το ήθος και την αξιοπρέπεια που τη χαρακτηρίζει, δήλωσε υπερήφανη που συνέλαβε στη δικαίωση των καθαριστριών. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Χαίρομαι που έχω συμβάλει και εγώ μέχρι τώρα στην προσπάθεια αυτή. Ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα για μένα μιας μορφής δικαίωσης στους αγώνες μας για την αποκάλυψη της μάστικας των εργολάβων μέχρι την οριστική κατάργησή τους. Τη γιορτή διοργάνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μπουφέ και μουσική.